Λοιπόν, καταρχήν πριν να αναφερθώ στο παιχνίδι, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον συνάδελφο και φίλο Φώτη, ο οποίος πραγματικά φέτος με βάση αναλογιών, μπάτζετ, προϋπολογισμούς, δεδομένα, για μένα μαζί με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο της Ομόνιος είναι οι προπονητές της χρονιάς. Χωρίς να θέλω να αυτό υπερβάλλω ή να το νιώθω ότι είναι η πραγματικότητα. Η δουλειά που έκανε φέτος τον Απόλλωνα και τα αποτελέσματα που είχε με βάση τα δεδομένα που είχε στα χέρια του coach ήταν εξαιρετική. Τώρα, για μας δυστυχώς όσο ευεργετικός ήταν ο δεύτερος γύρος με το που ήρθα στο ΑΠΟΕΛ, τόσο καταστροφικός ήταν για μας η αρχή του τρίτου γύρου και τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια. Δυστυχώς από εκεί που βρεθήκαμε στην πρώτη θέση, σήμερα παίζαμε ακόμα και την παρουσία μας ίσως στην τρίτη θέση. Αν χάναμε δηλαδή, ίσως να μην τερματίζαμε ούτε τρίτη. Το τι έφταξε για αυτά η προπρόσωπη παρουσία της ομάδας από το δεύτερο γύρο στον τρίτο γύρο, μπορεί να βρεθούν διάφορες δικαιολογίες. Όμως σε μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ και σε μια ομάδα που είμαι εγώ προπονής προσωπικά, δεν χωρούν δικαιολογίες. Έπρεπε να παλέψουμε με τα προβλήματα που βρεθήκαν μπροστά μας. Πλέον η ομάδα ουσιαστικά είναι μια καινούργια ομάδα, διότι μπήκαν δύο νέα παιδιά και προσπαθούμε να ρολάρουμε ώστε να είμαστε πανέτοιμοι και για το κύπελλο τις επόμενες δύο εβδομάδες αλλά και για τα play-offs. Η νίκη σήμερα θα μας βοηθήσει περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους, διότι την ψάχναμε εναγωνιωδώς. Έχω την εντύπωση ότι τη δικαιώμασταν, αν εξαιρέσουμε έναν εξάλεπτο που ήταν καταστροφικό για μας όσον αφορά την αντίδρασή μας κόντρα στη ζώνη που παρέθεσε ο Απόλλωνας. Από εκεί και πέρα νομίζω ελέξαμε το παιχνίδι πλήρως και δίκαια πήραμε και την νίκη. Για ακόμα μια φορά, συγχαρητήρια στο φίλο του Φώτη και στο ό,τι καλύτερο στον Απόλλωνα και στο κύπελλο και στα play-offs. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον coach για τα καλά του λόγια. Να του ευχηθώ καλή δύναμη για τη συνέχεια και συγχαρητήρια για την εν γέννη πορεία η οποία, ναι μεν όπως εξήγησε ο ίδιος, είχε τα πάνω και τα κάτω, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο αυτός ξέρει καλύτερα, εγώ λιγότερο, πολύ ανταγωνιστικό φέτος και όλες οι ομάδες στη διάρκεια της σεζόν είχαν τα πάνω και τα κάτω. Εύχομαι καλή συνέχεια όσον αφορά το πρωτάθλημα, το κύπελο, καλή δύναμη και συγχαρητήρια γενικά και για την νίκη σήμερα αλλά και για την εν γέννη εμφάνιση της ομάδος. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, εμείς είμαστε σε μια φάση που δυστυχώς σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος που είναι η μάχη που δίνουμε για την είσοδό μας στα play-off. Στερούμαστε πρώτα απ' όλα τη διαδικασία των περισσότερων παικτών για να μπορούμε, όπως η σεζόν θα είναι στο τέλος και υπάρχει και η κούραση, να μπορούμε να προστατεύσουμε και να μπορούμε να χτίσουμε κάποια πράγματα ώστε να είμαστε δυνατοί στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα κάνουμε είναι να δίνουμε, όπως και σήμερα δώσαμε το 100%, για να μπορέσουμε να βάλουμε τον Απόλλωνα στα play-off. Όσον αφορά το παιχνίδι, στο αγωνιστικό κομμάτι, όλη αυτή η διαδικασία που σας εξηγώ, δηλαδή του μικρού rotation και ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή ο παίκτης ο οποίος θα παίξει καθαρά τη θέση του άσου και θα μας δώσει μια ασφάλεια και θα μας καθοδηγήσει και θα μας κάνει να κάνουμε λιγότερα λάθη. Όπως είπε ο coach, με την αλλαγή της άμυνάς μας σε ζώνη μπορέσαμε και περιορίσαμε το επιθετικό τους παιχνίδι, αλλά στην επίθεσή μας σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο υποπέσαμε σε πολύ εύκολα και φτηνά λάθη. Αυτό μας τύχησε μια διαφορά στο τελευταίο περίπου 6-5 λεπτό του παιχνιδιού, την οποία δεν μπορέσαμε να τη φέρουμε πίσω όσο και να προσπαθούσαμε. Συγχαρητήρια στην προσπάθεια των παικτών. Θα πρέπει να ηρεμήσουμε. Δύο παιχνίδια απομείνανε, είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Το πρόγραμμά μας δεν ξέρω από όλους χαρακτηρίζεται εύκολα, αλλά ίσως είναι πιο εύκολο από τον άλλον. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα των υπολείπων ομάδων ότι εμείς έχουμε εύκολο πρόγραμμα και βάσει των συνθήκων που επικρατούν στην ομάδα μας. Θα προσπαθήσουμε να ξεκουραστούμε και να μπορέσουμε
με συγκέντρωση και προπόνηση να πραγματοποιήσουμε το στόχο στο τέλος της σεζόν που είναι η είσοδό μας στα play-off. Ευχαριστώ πολύ.